Θέλω λίγο να πάμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ένας Έλληνας εκεί, στην μακρινή Ουγκάντα, ο οποίος μένει μόνιμα, στην περιοχή βέβαια, και διατηρεί μία τουριστική επιχείρηση ξεναγήσεων. Κάνει σαφάρι. Ωστόσο, δεν ξέρω αν είναι και το πιο εύκολο να ζει κάποιος στην Ουγκάντα, με τις δυσκολίες, με τις ιδιαιτερότητες, με την οτροπία. Θα μας πει περισσότερα. Βλέπουμε φωτογραφίες. Είναι ο κύριος Πάνος Καρακίτσος. Ο Έλληνας εκεί στην περιοχή, από τους γνωστότερους, δεν ξέρω, την καλησπέρα μας. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που μένουν μόνιμα, κύριε Καρακίτσο, εκεί στην Ουγκάντα? Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο, και σε όλη την ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην Ουγκάντα. Είμαστε 4-5 από αυτούς που ξέρω. Ναι. Αλλά όπως είπατε, οι κοινωνίες πάντα μεγαλώνουν, ειδικά οι Έλληνες. Σωστά. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, βρίσκει έναν Έλληνα. Θα βρει κάποιον. Λοιπόν, να τα βάλουμε εδώ λίγο. Αν βρίσκεται κάποιον στην Ουγκάντα να οργανώνει σαφάρι. Σωστό. Σωστό, έχετε δίκιο. Για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Η αρχή πώς έγινε, πώς ήρθε η ιδέα να πάτε στην Ουγκάντα και μάλιστα να δραστηριοποιηθείτε κιόλας? Είχε ξεκινήσει με τις σπουδές μου, επειδή σπούδαζα στην Ολλανδία, International Tourist Management. Και από εκεί έπρεπε να κάνουμε την πρακτική μας σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Και να σου πω την αλήθεια, τελείως τυχαία, από όλα τα μέρη που είχα δει, είχαμε γύρω στις 200 επιλογές. Διάλεξα Ουγκάντα. Δεν διάβασα τίποτα, δεν έψαξα τίποτα για αυτή τη χώρα και αποφάσισα να έρθω. Δούλεψα 6 μήνες και μετά τη λάτρεψα τη χώρα και αποφάσισα να μένω. Και γι' αυτό θα συνιστούσα σε όποιον θέλει να ταξιδέψει, όταν ταξιδεύετε, είτε διαβάστε τα πάντα για το μέρος που πάτε, ή μην διαβάσετε τίποτα, μην το παίξετε στη μέση. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει ξεχωριστό, τουλάχιστον στα δικά σας μάτια, την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Ουγκάντα? Πρώτα απ' όλα, για τα δικά μου τα μάτια, είναι ο κόσμος και ο λαός της χώρας. Είναι πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που λειτουργούν πολύ ήρεμα και πολύ όμορφα στις ζωές τους, ζωντανοί και χρωματιστοί, με μουσικές, με τραγούδια, με όμορφα ρούχα και στολές. Οπότε θα ήθελα, για μένα, ο κόσμος είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης, αυτό που μπορείτε να δείτε είναι τα ζώα. Αυτά που λέμε τα μεγάλα πέντε που βλέπουμε στο National Geographic, ρινόκερους, ελέφαντες, λιοντάρια, ακόμα και γορίλες. Οπότε έχει ένα πολύ καλό μίξ από κουλτούρα και από το περιβάλλον και την άγρια ζωή. Αυτό είναι βέβαια, αυτή είναι η θετική οπτική. Ωστόσο, φαντάζομαι είναι και μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, μέσα από μια δύσκολη καθημερινότητα και μέσα από μια νοοτροπία. Η αλήθεια είναι που δεν ξέρω αν διαφέρει κατά πολύ με τη δική μας. Διαφέρει με την ελληνική νοοτροπία αρκετά και υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα, όπως έχουμε και εμείς στη δικιά μας στη χώρα, την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι εδώ τα προβλήματά τους θα παίρνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Παίρνουν τα προβλήματά τους και τα γυρνάνε πάντα σε κάτι θετικό. Και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό μου αρέσει να ζω σε αυτή τη χώρα. Έλληνες βρίσκονται εκεί στην περιοχή, ενώ ταξιδιώτες, τουρίστες έρχονται? Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω πιο πολύ με Έλληνες και γκρουπ από την Ελλάδα και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μέχρι στιγμής έχω ξεκινήσει την εταιρεία εδώ και ένα χρόνο και έχω κάνει γύρω στα 5 ταξίδια και είναι όλοι αποκλειστικά Έλληνες. Τα όνειρά σας για το επόμενο διάστημα, ξέρετε, ένας Έλληνας ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, μέσα του βαθιά, ειδικά οι προηγούμενες γενιές έτσι Ελλήνων ομογενών, τι λένε, να επιστρέψουμε κάποια στιγμή στην πατρίδα? Εσείς τι λέτε? Στα μακρινά μου γεράματα θα ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα. Αλλά όπως λέμε, όπου γης και πατρίς, όπου έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου, όπου νιώθεις ασφάλεια και νιώθεις ζεστασιά, είναι και το σπίτι σου. Οπότε η Ουγκάντα είναι ένα κομμάτι του σπιτιού μου, αλλά θα ήθελα να ταξιδέψω ανά τον κόσμο. Θέλω να λέω ιστορίες, να βγάζω φωτογραφίες, βίντεο από τις ζωές των ανθρώπων και να δείχνω στον κόσμο την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Το μήνυμά σας εδώ στους κριτικούς ποιο είναι? Με ακούτε? Βέβαια, πάμε, βέβαια, σας ακούμε. Είναι ότι ειδικά εσάς οι κριτικοί, επειδή είστε ζεστοί άνθρωποι, ναι, άμα ποτέ έρθετε στην Ουγκάντα, στείλτε μου ένα μήνυμα ή πάρετε με ένα τηλέφωνο. Να κάνετε. Και θα σας πάω στα καλύτερα μέρη. Θα δοκιμάσετε εδώ σαν τζικουδιά. Εδώ στην Κρήτη. Στην Κρήτη λένε και ξάμου μένα. Δηλαδή, έλα εσύ και θα σε φτιάξω εγώ, θα σε πάω στα καλύτερα.
Αυτό ακριβώς. Πρώτα θα έρθω, θα σας δω Ναι. και μετά θα σας περιμένω να δείτε και εσείς το Οι σπίτι καιρικές μου. συνθήκες αυτή τη στιγμή πώς είναι και στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου? Αυτή την περίοδο έχει κάποιες βροχές, αλλά Ναι. γενικά η Ουγκάντα έχει ένα τροπικό κλίμα. Οπότε θα έλεγα ότι ο καιρός είναι πολύ καλός. Κυμαίνεται από 25 με 30 βαθμούς, αλλά έχει την ξερή και τη βροχερή περίοδο, που και οι δύο γενικά είναι υπέροχες να ζήσεις. Μάλιστα, εγώ σας βλέπω ερωτευμένο με την περιοχή και αμφιβάλλω αν ακόμα και στα βαθιά γεράματα επιστρέψετε. Υπάρχει ένας Έλληνας εκεί ο οποίος έχει πετύχει αυτό το κεντρικό μήνυμα, βέβαια, δραστηριοποιείται στην περιοχή, κρατά το χαμόγελο Νίκο. Και τη ζεστασιά, βέβαια. Σε ακούμε κανονικά εμείς. Α, ναι, εγώ σας έχασα. Κρατάς λίγο, τη ζεστασιά και, τον χαμό, και το χαμόγελο εκεί των ντόπιων και προχωράς και συνεχίζεις. Αυτό κρατάμε. Αυτό ακριβώς. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και εμείς σαν λαός. Να Γιατί είσαι... όλοι περνάμε ακριβώς. Προβλήματα, όλοι έχουμε δυσκολίες Πολύ σωστά. καθημερινά και πρέπει να κοιτάμε το όμορφο κομμάτι της ζωής. Και κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Να είσαι καλά, τους χαιρετισμούς μας.